εκλέγουμε και επιλέγουμε τι πολιτικό ήθος, τι πολιτικό πρόγραμμα πρέπει να έχει η επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας. Θέλουμε εξουσία για την εξουσία ή θέλουμε ένα κόμμα που υπηρετεί το λαό και την πατρίδα? Αυτό είναι το δίλημα 6 και 14 Οκτωβρίου. Και πρέπει να δείξουμε πολιτικά. Και όχι να δείξουμε φυσιολογίες και υπονοούμε. Γιατί πολλά υπονοούμενα, πολλές συνωμοσιολογίες, αλλά μίσουμε για την ουσία. Έχουμε πρώτο στο Πασόκ 2,5 χρόνια. Στη μέση ενός της θητείας μου πέτυχα τον Πασόκ, μας άνοιξε σίγουρο τον ήλιο να ρυθμίσω όλα τα χρέη, να κάνει εκλεγμένο όργανο σε όλη την Ελλάδα και να εκλέξει όργανο αρκετά χρόνια. Να πάει σε διπλές εκλογές με ελάχιστους χώρους. Και όταν όλοι οι αναλυτές έλεγαν ότι τη δεύτερη εκλογή θα λιώσει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, αν την πήρε ποιο θα πάει, το Πασόκ είναι το κερδισμένο των εκλογών με ένα 12%, και έχοντας οδηγεί στην πάρκα σε μια λυπίστα. Μετά από μόλις 2 μήνες, το Πασόκ πάλι χωρίς δυνατότητες, με ελάχιστους χώρους, ξαφνικά είναι παρόν σε 108 δήμους της Ελλάδας και έχει κερδίσει τους 2 μεγαλύτερους δήμους της πατρίδας μας. Και δεν περνάει ένας χρόνος και στις ευρωεκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές, με κατάρρευση του πολιτικού στήματος, με 60% αποχή από τους απελπισμένους πολίτες, το Πασόκ θα συνεχίσει την πορεία του. Και αυτά μόλις σε 2,5 χρόνια. Το 41-32-8 έγινε 28-15-13. Και για αυτούς που λένε ότι μας κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς μας κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Καραντιανία? Αλλά δεν μας κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς συνεχίσαμε να ανεβαίνουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσε να καταραίει. Και επειδή τα είδαμε τα μάγια και τους μάγους στο διπλανό κόμμα πέρυσι, που εμφανίστηκε κάποιος και εκεί πουλά μεγάλα λόγια, και αντί να πάρουν το 18-20 πήγαν το 18-15 και σήμερα διαλύονται πράξεις, έργο, δουλειά και όχι υποσχέσεις. Γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά με τι προσπάθεια και τι κόπο το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα σε όλη την Ελλάδα. Μη τον αφήνω. Εγώ ξέρω πολύ καλά με τι κόπο προσπάθεια το Πασόκ έχει φτάσει στο κάτω. Δεν μας έλεγε πριν 2 χρόνια ότι ο Χάρτης δάξα ένα είχε πράσινο. Όταν στην Κρήτη ο ΣΥΡΙΖΑ 45 το Πασόκ, από ΣΥΡΙΖΑ 45 και το Πασόκ 13. Και τώρα υπάρχει μια ολική ανατροπή. Κατά όψη μου, αν συνεχίσουμε στον ίδιο τρόπο της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας του ίδιου και απέναντι σε συμφέροντα μικρά και μεγάλα, το πράσινο δεν είναι μόνο στην Κρήτη, το πράσινο θα είναι και στην Ελλάδα την ώρα που θα γίνουμε κυβέρνηση. Αλλά θέλει αγώνα και προσπάθεια. Και όχι εμπόδια και υποσχέσεις χωρίς αντίθεση. Και δεσμεύομαι και για την ενότητα και για την αμφιβλεπτή διεύθυνση. Αλλά διεύθυνση με ποιους? Με την αυτοδιοίκηση, με τους πολίτες, με τα επιμελητήρια, με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με την κοινωνία των πολιτών και όχι με τους βαρώνους της εξουσίας. Οι βαρόνοι της εξουσίας κατέστρεψαν το Πασόκ, αυτοί κατέστρεψαν και το ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλουν μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη πρέπει να ξεχάμε λαογένειο το κίνημά μας. Σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο, σε κάθε εργασιακό χώρο. Με το λαό που θα ξαναγίνει μιλάμε για το Πασόκ. Και επειδή κάποιοι βιάζονται δραματικά και δεν τους φτάνουν ότι πέτυχα σε 2,5 χρόνια, τους θέλω την καρδίτσα ένα ευθύβολο και καθαρό μήνυμα. Το 1974 μπήκα στο Πασόκ χιλιάδες νεολαίοι, άνθρωποι από την Ένωση Κέντρου, άνθρωποι εξόριστοι γιατί περίμεναν όταν τους κάνει υπουργούς ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι. Ήθελαν να αλλάξει η Ελλάδα. Γι' αυτό καλώ όσους θέλουν να αλλάξει η Ελλάδα, ό,τι κόμμα καψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να έρθουν κοντά μας, να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες τους. Να δώσουμε πραγματική ελπίδα και δύναμη στο λαό και την πατρίδα.
αλλά αφού μοιάζουν πιο πολύ, ας θυμηθούν την ιστορία μας. Ακόμη και ο μεγάλος μας ιδρυτής, ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, δεν τους έκανε κυβέρνηση στα 2,5 χρόνια. Αγωνίστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να γκρεμίσουν το καθεστώς της δεξιάς του 1981. Γι' αυτό ας αφήσουν τα λόγια. Ακόμη και όπως προσπάθεια και όπως τα σύνδεση Κρήτη, μπορούμε να βασιλίσουμε όλη την Ελλάδα και να αποδείξουμε ότι όχι μόνο το Πασόκ δεν έπεισε τον ιστορικό του κύκλο, αλλά το Πασόκ επιστρέφει γεννημένο ξανά μέσα από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες του, αλλά με ένα σύγχρονο προοδευτικό κόμμα που δίνει λύσεις πατριωτικές, κοινωνικές, δίκαιες για την Ελλάδα του μέλλοντος. Να είστε καλά, καλό μας αγώνα. Έτσι και 13 Οκτωβρίου, ζητώ ξανά την εμπιστοσύνη σας για να κάνω το Πασόκ. Όχι μόνο να κάνω το όλο, όπως πετύχαμε σε λίγο της εμπάντια, αλλά και κυβέρνηση, δημοκρατική, κορατική, να στείλει τον κύριο Μητσοτάκη στο σπίτι μου. Μόνο το χέρι του Πασόκ μπορεί να ανοίξει τον τρόπο εξόδου του κύριου Μητσοτάκη από το μέλλον του Μητσοτάκη. Γι' αυτό μας οπούνται, γι' αυτό μας τυπούν, αλλά εμείς και αν δέχουμε και τα αντάξουμε και τα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας τύχη. Θέλω όμως πριν κλείσουμε αυτή τη συνάντηση, έστω και με ένα λάθος τρόπο, να τιμήσουμε ένα αγωνιστή, ένα άνθρωπο που έβαλε υποψηφιότητα στα δύσκολα, που με τίμηση να σήκωσε το τηλέφωνο και έθεσε τον εαυτό του στη κρίση του λαού του νομού σας και έφυγε πρόσφατα κοντά μας. Ένα λεπτό συγκίνηση για τον αγώνα αγαπημένο μας σύντροφο, τον Ιωσήφ.